Τώρα, απειλέ καταγγέλει ότι δέχεται ο 19χρονο που κατέθεσε ότι ο πατέρα Αντώνιο τον παρενοχλούσε σεξουαλικά στην Κιβωτό που ήταν φιλοξενούμενο. Η μητέρα του νεαρού δηλώνει οργισμένη με όσα έμαθε ότι υφίστατο το παιδί τη. Ενώ ο ιερέα εξακολουθεί να απορρίπτει όλε τι ει βάρο του κατηγορίε. Απειλέ καταγγέλει πω δέχεται ο 19χρονο ο οποίο κατέθεσε στην αστυνομία πω ο πατέρα Αντώνιο τον παρενοχλούσε σεξουαλικά για αρκετά χρόνια μέσα σε δομέ τη Κιβωτού του κόσμου. Γεια, είσαι καλά. Το λοιπόν, ή θα τα πάρει όλα πίσω ή αλλιώ θα βάλω άτομα να σου κάνουμε κακό. Και έχω πάρα πολλά άτομα να ξέρει. Γνωρίζω το που μένει από κάποιον άλλο, αλλά έτσι και δεν μαζέψει όλε τι μαλλιέ που έχει κάνει και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι μαλλιέ σου. Να ξέρει δεν θα ζει. Αυτό σου λέω μόνο. Θα σε σκοτώσω. Η μαρτυρία τη μητέρα του 19χρονου Σοκάρη. Οργισμένη ξεσπάει για το μαρτύριο που πέρασε ο γιο τη. Το σπίτι πάνω στην Κιβωτό είναι οροφοδιαμέρισμα. Εγώ ξύπναγα το παιδί μου για να του πάει πρωινό του πατέρα στι 7 το πρωί. Η γυναίκα του δεν ήταν υποψιασμένη. Τι ήταν το δουλάκι του ο γιο μου, Του έλεγα: Γιατί του πα πρωινό, παιδί μου. Όπω είπε από την αρχή, ήθελε να επέμβει, αλλά ο γιο τη δεν την άφηνε. Θα τον πάρω τηλέφωνο, θα γίνει τη. Δεν με άφηνε. Έλεγε: Μαμά, σε παρακαλώ, μην. Το παιδί δεν ξέρετε τι έχει τραβήξει. Ένα είναι το σίγουρο και θα αποδειχθεί ότι τράβηξε τα πάνδυνα εκεί πέρα. Δεν ήξερα τι θα γίνει. Αλλά μόνο αυτό ήταν σίγουρο που γνώριζα ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Οι εισαγγελικέ αρχέ και τα στελέχη τη οικονομική αστυνομία διερευνούν όλου του στενού συνεργάτε του πατρό Αντωνίου για να διαπιστώσουν αν είχαν κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος ανηλίκων ή συμμετοχή σε οικονομικέ ατασταλίε. Μα έμαθε τι είναι η αγάπη, τι είναι η ασφάλεια. Ε, την αξιοπρέπεια. Είναι χαρακτηριστικό πως από την έρευνα έχει προκύψει ότι ο πατέρας Αντώνιος οδηγούσε μια Porsche Cayenne και η πρεσβυτέρα ένα εξίσου πολυτελέ τζιπ με φημέ τζάμια που κοστίζει πάνω από 100.000 ευρώ. Πληροφορίε αναφέρουν πω υψηλό βαθμό τέλεχο τη κυβωτού άδειασε μια θηρίδα τράπεζα, ενώ γίνεται έρευνα αν υπάρχει και δεύτερη θηρίδα. Η κυβωτό, όπω έχει προκύψει, λειτουργούσε κυρίω με του 493 εθελοντέ, οι οποίοι δεν πληρώνονταν, ενώ συνολικά απασχολούνταν σε όλε τι ζωμέ τη χώρα 153 εργαζόμενοι. Είναι όλα ψέματα. Δεν έχω κάνει κάτι. Ό,τι έκανα στη ζωή μου καλύτερα είναι να βοηθήσω αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι όλο το έργο μου στην εκκλησία. Η Εθνική Αρχή Διαφάνεια πρόκειται να διενεργήσει ελέγχου σε έξι μονάδε παιδικής προστασία και φροντίδα τη Αντική, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κακοποιητικέ συμπεριφορέ σε βάρος ανηλίκων ή αν γίνεται οικονομική κακοδιαχείριση.